Κάτι με ξύπνησε. Δεν ήταν το βογγητό κάποιας καταβεβλημένης γριάς, ούτε η απόκοσμη φωνή κάποιου νεκρού. Ήταν απλά το πέρασμα του ανέμου από το παράθυρό μου. Ο ήχος εκείνος που ακούγεται σαν χαμηλή σφυριχτή ανάσα. Οι σκιές έγιναν ένα με το δωμάτιο. Ανοιγόκλεισαν εσταγμένα τα μάτια μου. Η θολή φιγούρα από το ξυπνητήριο μου εμφανίστηκε πλέον καθαρά, καθώς το βλέμμα μου εστίασε καλύτερα. 3 παρά 10. Δεν ήθελα να ξυπνήσω, ούτε καν να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά. Αλλά να είμαι εδώ. Έξω ο αέρας λισομανάει, στροβιλίζεται με 50 χιλιόμετρα την ώρα και χτυπά το σπίτι. Το ήξερα ότι πλησίαζε. Είχα δει τις αστραπές και τους κεραυνούς από τα δυτικά να πλησιάζουν. Ξεσπάσματα αέρα της καταιγίδας έφεραν τα αρώματα της γης και των πεύκων του δάσους. Έντονες μυρωδιές και ταυτόχρονα τόσο παραπλανητικά γλυκές. Μυρωδιές μιας καταστροφικής δύναμης που ο δρόμος της την έφερε από τον Ατλαντικό ως εδώ, μέσα από τους χερσότοπους. Έβλεπα συχνά, μακριά, στην απόσταση, τα ψηλόλιγνα πεύκα να τρέμουν στους ανέμους. Φέτος είχαμε αρκετούς ανέμους στο Τζέρσι. Τι στο καλό ονειρευόμουν πριν ξυπνήσω. Ποιος ξέρει. Οι πληροφορίες είχαν χαθεί μέσα στο ανούσιο μουρμουριτό των σκέψεών μου, προσπαθώντας να ανακαλέσω το όνειρο που έβλεπα πριν ξυπνήσω. Πάει. Αν και ακόμα είχα την εικόνα τρεχούμενου νερού έντονα στο μυαλό μου. Πρέπει να πάω στο μπάνιο. Μισοκοιμισμένη διανύω βαριεστημένη το μικρό διάδρομο μέχρι το μπάνιο. Ανοίγω τα φώτα που με τυφλώνουν, τρίβω τα μάτια μου για να τα συνεφέρω. Ασμουριέμαι. Και μέχρι να τελειώσω τη δουλειά μου, ασμουριέμαι ξανά. Είμαι τώρα μπροστά στον καθρέφτη και πλένω τα χέρια μου. Όταν ξαφνικά ακούγεται ένας ήχος. Η ματιά μου στρέφεται στην πόρτα και τεντώνω τα αυτιά μου. Τίποτα. Εκτός από κάποια συστολή διαστολή των τείχων που και που, πιθανότατα από τον αέρα που σφυροκοπούσε έξω. Ό,τι κι αν ήταν, είμαι πολύ κουρασμένη για να δώσω σημασία. Κάποιο τζάμι έσπασε. Αυτός ο ήχος που ήρθε από το σκοτάδι του κάτω ορόφου ήταν αρκετός για να με ξυπνήσει. Πήρα μια κοφτή ανάσα. Τα βρεγμένα μου χέρια έμειναν ακίνητα πάνω στο πάγκο του νηπτήρα, αφήνοντας ίχνη από το σαπούνι. Σταμάτα, ανέπνευσε, ηρέμησε, σκέφτομαι. Θα μπορούσε να ήταν το οτιδήποτε, κάποιο κλαδί ή κάποιο κομμάτι από συντρίμια, ίσως σηκώθηκε από τον άνεμο και καρφώθηκε στο παράθυρο. Αυτό είναι, πείθω τον εαυτό μου, κουνάντας το κεφάλι μου καταφατικά, ελπίζοντας. Ένας δυνατός γδούπος ακούστηκε από τον κάτω όροφο και κάθε ελπίδα μου εξαφανίστηκε. Τώρα ακούω τον πνιχτό ήχο από κάποια κίνηση. Κάποιος είναι στο σπίτι. Κάποιος διαρρήχτης. Όλα τα σενάρια των ενιών τρόμου περνούν από το μυαλό μου σαν ταινία. Η αντανάκλασή μου στον καθρέφτη άσπρισε και ήταν παραμορφωμένη από τον τρόμο. Την αστυνομία. Με προστάζει η σκέψη μου. Τηλεφώνω στην αστυνομία. Με τα μάτια μου ψάχνω στο δωμάτιο για το κινητό μου. Είναι ακόμα στο κρεβάτι μου. Υπάρχει χρόνος. Μπορώ να τρέξω πίσω, να μπαρώσω την πόρτα μου και να τηλεφωνήσω στην αστυνομία από την ντουλάπα. Πόση ώρα θα τους κάνω να έρθουν εδώ. Δεν έχει νόημα να τους σκέφτομαι. Απλά κάλεσέ τους. Πίεσα τον εαυτό μου. Αρπάζω το χερούλι της πόρτας, έτοιμη να τρέξω πίσω στο δωμάτιό μου. Βαριά βήματα στη σκάλα με πάγωσαν στη θέση μου όμως. Κάτι γρήγορο και μεγάλο κινείται στο διάδρομο, πίσω ακριβώς από την πόρτα. Κάτι τόσο τρομερό και ζωντανό που ούτε οι βαθύτερες πτυχές του εφιάλτη δεν θα μπορούσαν να αναπαραστήσουν. Νιώθω τις δονήσεις στα δάχτυλα των ποδιών μου. Βήματα βαριά, σαν καρφώματα, φτάνω στην πόρτα του δωματίου μου. Ανοίγει απότομα, χτυπώντας τον τοίχο από τη βία είσοδο. Στέκομαι εκεί, καρφωμένη στα παγωμένα πλακάκια του μπάνιου, παράλυτη από το φόβο. Ο μικρός χώρος του δωματίου μου είχε γεμίσει ήχους ψαξίματος. Ακούω τα σεντόνια να σκίζονται, να πετιούνται κάτω και το σκελετό του κρεβατιού μου να τρίζει. Τα δάχτυλα μου αρνούνται να γυρίσουν το χερούλι, έστω και ένα χιλιοστό ακόμα. Λίγα βήματα πιο εκεί, κάτι αρκετά μεγάλο και άγριο ξεσκίζει το πάπλωμά μου. Το μέρος που βρισκόμουν πριν από λίγη ώρα ξαπλωμένη. Κρύος υδρότας μίλωσε, η ανάσα μου κοφτεί. Ένιωθα την καρδιά μου να βουλιάζει. Το στόμα μου στέγνωσε, ο λωμός μου ήταν ξηρός. Συγκεντρώσου! Πρέπει να επικεντρωθώ στο ζεστό κόμπο που νιώθω να πνίγει το λαιμό μου. Η ένταση έκανε τις κόρες των ματιών μου να διασταλούν και τα βλέφαρά μου αποκύμησαν. Νιώθω μια πίεση στο στομάχι μου όπως αυτή που νιώθεις όταν παίζεις από κάποιο ψηλό σημείο.
Αυτές οι αισθήσεις που είναι βαθιά χαραγμένες στο σύστημά μου, αυτές είναι που θα με κρατήσουν ζωντανή απόψε. Οι ήχοι από το δωμάτιο σταμάτησαν. Ένα απότομο κρόξιμο ακούστηκε. Ψηλή τραχή ήχοι που δυνάμωναν καθώς αντιχούσαν στο διάδρομο. Ακούστηκαν από ένα σύστημα που ήταν καλύτερα να μην το φανταστείς. Τα κροξίματα άλλαξαν σαν βελάσματα μιας κατσίκας που ξαρνά βλένες. Αυτός δεν ήταν ήχος από κάποιον διαρρήκτη. Δεν ήταν διαρρήκτης, όχι. Το πλάσμα κινήθηκε ξανά. Τα πόδια του χτυπούσαν σαν σφυριά το πάτωμα, με χαοτικό ρυθμό. Μέχρι που σταμάτησε και στάθηκε κάπου. Μια σειρά από διαδοχικά χτυπήματα ακούστηκαν πάνω στην ξύλινη ντουλάπα. Γιατί? Επειδή εκεί πίστευα πως θα βρισκόμουν. Αλλά τι ήταν αυτό το πλάσμα τέλος πάντων? Δεν μπορώ να μείνω εδώ. Πρέπει να φύγω πριν με βρει. Τα νεύρα του χεριού μου τονίστηκαν από την πίεση με την οποία κρατούσα το πόμολο. Προετοιμάζομαι ψυχολογικά να βγω στο διάδρομο. Με την άκρη των ματιών μου είδα τον χλωμό εαυτό μου στον καθρέφτη να δυσκολεύεται να κάνει έστω και την παραμικρή κίνηση. Αλλά ακόμα και έτσι, η ελπίδα της διαφυγής με έκανε να νιώσω κάπως λίγο πιο γενναία για να αφήσω αυτό το μικρό ασφαλή χώρο. Γύρισα το πόμολο και άνοιξα την πόρτα. Κινήθηκα ήρεμα στο διάδρομο, πατώντας τις μύτες των ποδιών μου. Οι τοίχοι έτριξαν ξανά, καθώς ακόμα ένα ρεύμα αέρα χτύπησε πάνω τους. Τα παράθυρα άστραψαν. Ο κεραυνός ήταν τόσο κοντά που μπορούσα να ακούσω το κροτάλισμα από τα σωματίδια. Ρίχνω μια ματιά προς το δωμάτιό μου για να βεβαιωθώ ότι είχε ακόμα στραμμένη την προσοχή του στην ντουλάπα. Άλλος ένας χτύπος μου δίνει το σήμα. Ακούστηκε πολύ πιο δυνατά τώρα που βγήκα στο διάδρομο. Συνεχίζω, μετρώντας κάθε μου βήμα, όσο πιο αργά γινόταν. Ένας μόλις ήχος, ένας μικρός γδούπος στο χαλί, αυτό και μόνο θα αρκούσε να τραβήξει την προσοχή κάτι απέσιο. Όπως πλησιάζω τις σκάλες, μια ψυχρή ανάγκη με σπρώχνει να κινηθώ πιο γρήγορα. Η ανάγκη μου να τρέξω ουρλιάζει στο κεφάλι μου. Ακουτροβολήσω τις σκάλες και να πεταχτώ έξω από το σπίτι όπως ήμουν με τα εσώρουχα. Αλλά αντιστέκομαι. Κρίνοντας από το πόσο γρήγορα έκλεισε την απόσταση από τις σκάλες μέχρι το κρεβάτι μου, δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να μαντέψω ποιος θα νικούσε σε ένα τέτοιο τρελό κυνηγητό. Θα χρειαζόμουν ένα προβάδισμα αν ήθελα να ξεφύγω. Ένας τρομακτικός κρότος ακούστηκε πίσω μου. Η ντουλάπα είχε φύγει από τα στηρίγματά της. Τα βαριά βήματα άρχισαν να ακούγονται ξανά. Έρχεται! Δίνω μια και πρακτικά χοροπηδάω την υπόλοιπη διαδρομή. Στρίβω από τη σκάλα και κάνω τα πρώτα λίγα μου βήματα. Το ρολόι του παππού, που κρατούσα πάνω στην είσοδο, είχε πέσει κάτω και μπλόκαρε την μπροστινή πόρτα. Όχι, όχι, δεν είχε πέσει. Είχε σπρωχτεί. Κομμάτια γυαλιού κάλυπταν το πάτωμα από το σπασμένο παράθυρο του καθιστικού. Θα μπορούσα να σπρώξω το ρολόι, λίγο, ίσα για να ανοίξω την πόρτα και να ξεγλιστρήσω βγαίνοντας έξω. Δεν υπήρχε χρόνος. Τρελαμένοι ψήθυροι ακούγονταν από το διάδρομο πίσω μου. Πλησίαζε γρήγορα. Κατεβαίνω την υπόλοιπη σκάλα με τα γυμνά μου πέλματα εκτεθειμένα. Στρίβω κατευθείαν για το καθιστικό. Ο πόνος με διαπέρασε ολόκληρη. Ένα αιχμηρό κομμάτι γυαλιού μπήκε στο πόδι μου. Με χτύπησε σε νεύρο. Μέσα στην απελπισία μου σέρνομαι κάτω από το τραπεζάκι του καφέ. Τα βαριά βήματα έφτασαν στο τελευταίο σκαλοπάτι. Έφερα το χέρι μου στο στόμα μου και έκλεισα σφιχτά τα μάτια μου. Ακούω το πλάσμα να αφήνει ακόμα ένα αρρωστημένο κρόξιμο. Περιπλανιέται στο δωμάτιο. Τα βήματα είναι δυνατά, σαν το σκληρό τακούνι μιας γυναικείας γόβας όπως χτυπά το ξύλινο δάπεδο. Διάφορες μυρωδιές έφτασαν στη μύτη μου. Μια μυρωδιά που μπορούσα σχεδόν να αναγνωρίσω. Μια έντονη μυρωδιά, σαν χόρτα, σαν να βρισκόμουν έξω. Και εκείνη η χριστουγεννιάτικη μυρωδιά των πευκοβελώνων, αναμεμειγμένη με μια πυκνή οσμή κοπριάς. Μια μυρωδιά σαν αυτή των πυκνών δασών. Κάθε βήμα του μου προκαλούσε τρέμουλο. Μην κοιτάς, μην ανασένεις καν. Μην σκέφτεσαι τι θα κάνεις αν σε βρει. Πόσο έντονες είναι αυτές οι σκέψεις που είναι γεμάτες τρόμο. Πόσο γρήγορα θα πνίγει το ρουλιαχτό μου από τα δόντια του. Πόσο αίμα θα χυθεί από τη φρισκονιγμένη μου σάρκα, σκισμένη και κομματιασμένη σαν τα σεντόνια μου. Μην κοιτάς. Αλλά όσο και αν τα επαναλαμβάνω στο κεφάλι μου, φυσικά και κοιτάζω. Τα μάτια μου προσαρμόστηκαν στο σκοτάδι. Μετανιώνω αμέσως που κοίταξα. Ο πόνος από το βαθύ τραύμα στο πόδι μου εξαφανίστηκε. Το σοκ μου ούδιασε τον δρόμο που μαζευόταν εδώ και ώρα στο στήθος μου. Μακριά μαύρα πόδια κάλπασαν κοντά μου. Ήταν καλυμμένα με τρίχωμα σαν τα πόδια ενός ταράνδου που κατέληγαν σε οστέινες διχαλωτές οπλές. Πίσω τους μια λεπτή σαφίδη διχαλωτή ουρά.
Ένα στόμα που δεν βλέπω χτυπά τους κοινόδοντές του. Το πλάσμα κράυγασε δυνατά και έπειτα έκρωξε σαν ίαινα ή μάλλον σαν δαίμονας. Τα οστεϊνά πόδια έφεραν ένα γύρο στο δωμάτιο και έπειτα χάθηκε στο μαύρο κενό της κουζίνας. Μια καρέκλα ακούστηκε να σέρνεται σαν να τη σκούντιξε απρόθυμα. Ακολούθησε το κροτάλισμα πραγμάτων που πέσανε στο πάτωμα, κατσαρόλες και τηγάνια που πέσανε από τα ράφια τους. Προσαρμόζω τη θέση μου προσεκτικά κάτω από το τραπεζάκι. Ο πόνος στο πέλμα μου επανήλθε. Εμοραγώ. Θα μπορέσει να μυρίσει το αίμα, θα το γευτεί στον αέρα. Όχι. Αν ήταν έτσι θα με είχε ήδη βρει. Ίσως να περιμένω να φύγει. Να μείνω κρυμμένη μέχρι να παραιτηθεί και να φύγει. Μια κενή ελπίδα. Με άκουσε να τρέχω στη σκάλα. Το ξέρει ότι είμαι κάπου εδώ τριγύρω. Επιτρέπω στον εαυτό μου να καταπιεί νιώθοντας τρελαμένη από όλα αυτά που συνέβαιναν. Αυτό δεν είναι πλέον το σπίτι μου. Βρίσκομαι κάπου αλλού. Ίσως στη σκοτεινή πλευρά κάποιου μακρινού πλανήτη στον οποίο δεν ανήκα. Ένα μέρος που κάτι, κάποιο πλάσμα με οπλές παραμονεύσεις στους διαδρόμους για μένα. Η πίσω πόρτα. Όχι. Μόλις θυμήθηκα πως οι μεντεσέδες είχαν αρχίσει να κολλάνε και να κάνουν θόρυβο. Πολύ θόρυβος. Ακόμα και αν προλάβω να ξεγλιστρήσω έγκαιρα. Η σκέψη του να κινηθώ πιο γρήγορα από το πλάσμα με τρομοκρατεί. Κοιτάζω το σπασμένο παράθυρο. Το περίγραμμά του είναι γεμάτο με μυτερά γυαλιά, έτοιμα να κόψουν καμιά αρτηρία. Για να μην αναφέρω όλα τα σκόρπια γυαλιά που θα πρέπει να πατήσω. Το τρέξιμο θα ήταν αδύνατο μετά από αυτό. Μια ιδέα ξαφνικά έρχεται στο μυαλό μου. Τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Τα έχω αφήσει στον πάγκο της κουζίνας. Η ειρωνία είναι ότι είναι τόσο κοντά. Αν μπορέσω να τα φτάσω και να μπω κρυφά στον καράζ, μπορώ να ξεφύγω. Αυτό ναι. Ακούγεται σαν καλό σχέδιο. Το πλάσμα μετακινήθηκε από την κουζίνα και άκουσα πατήματα να κατεβαίνουν και άλλες σκάλες. Το υπόγειο. Πρέπει να νομίζει πως έχω πάει εκεί. Αυτό θα μου κερδίσει λίγο χρόνο. Όχι πολύ όμως. Βγαίνω από την κρυψόνα μου και ανασένω απαλά. Μικρά τρέμουλα ταράζουν τους πνευμονές μου. Κάνω μια παύση για να βγάλω το γυαλί από το πόδι μου. Κατάφερα να βγάλω ένα κομμάτι. Αλλά για τα υπόλοιπα κομμάτια θα χρειαστώ τσιμπιδάκι. Ρίχνω μια ματιά στην κουζίνα για τα κλειδιά μου. Κάποιες κατσαρόλες και ένα λερωμένο τηγάνι βρίσκονται στο πάτωμα. Το ράφι με τα μπαχαρικά έχει αναποδογυρίσει. Πάω προς τον πάγκο της κουζίνας με προσεκτικά βήματα. Από τον κάτω όροφο ακούω ένα βουβό κρότο. Κάτι ακόμα ακούστηκε να αναποδογύρισε βία. Βιάσου! Σκέφτηκα. Βρήκα τα κλειδιά. Άπλωσα τα λερωμένα με αίμα δάχτυλά μου και τα σήκωσα προσεκτικά, μην αφήνοντάς την να κουδουνίσουν στη χούφτα μου. Άλλη μια σκέψη γεννήθηκε στο μυαλό μου και οδήγησε το χέρι μου στο συρτάρι με τα μαχαίρια. Τα αιχμηρά μέταλλα ακούστηκαν καθώς το άνοιξα. Λίγο δυνατά, για να μην ανησυχήσω. Αλλά βρήκα το πιο αιχμηρό μου μαχαίρι και το άρπαξα. Άξιζε το ρίσκο. Έχοντας και τα κλειδιά και το μαχαίρι στα χέρια μου, ένιωσα μια μικρή δόση νίκης. Αλλά έχω ακόμα δρόμο. Πρέπει να καταφέρω να περάσω από τη σκάλα του υπογείου και να βγω στον γκαράζ. Κρυφοκοιτάζω στο διάδρομο και αγκαλιάζω τον τοίχο καθώς τον διασχίζω. Προσπερνάω το υπόγειο γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα φαντάζομαι κάτι να τρίζει πίσω μου μέσα από το σκοτάδι. Λίγα βήματα ακόμα και έφτασα στον γκαράζ. Αρπάζω το χερούλι και ανοίγω την πόρτα. Ένας νέος ήχος ακούγεται πίσω μου. Ένα υγρό μούγκρισμα αναγνώρισης. Γυρνάω. Από τη σκάλα ξεπροβάλλει ένας μακρύς μυώδης λαιμός που στρέφεται προς το μέρος μου. Οι οπλές του γδέρνουν το πάτωμα. Το σπίτι φωτίστηκε από τη λάμψη ενός ακόμα κεραυνού, δίνοντας υπόσταση στο ψηλό όμορφο σχήμα του. Τα οδοντοτά κέρατά του απλώνονται προς τα έξω και συσπυρώνονται. Το δέρμα του κρέμεται από το καλυμμένο με τρίχωμα σώμα του, φτάνοντας στην πλάτη του ζαρωμένο. Τα μάτια του είχαν το χρώμα του θολού λασπωμένου νερού. Μάτια που επιτέλους με είχαν βρει. Το κεφάλι του προεξήχε από το πιτσιλωτό τριχωμά του, ένα κεφάλι που έμοιαζε με το γδαρμένο πρόσωπο ενός αλόγου, με κίτρινα αλλά ακόμη ζωντανά οστά. Χτυπά τα δόντια του ξανά, περιμένοντας. Το χέρι μου δεν κουνήθηκε από το πόμολο της πόρτας, το κρατάω τόσο σφιχτά όσο κρατάω και με το άλλο χέρι το μαχαίρι. Και τα δύο τρέμουν. Η λεπίδα μοιάζει να είναι σαν οδοντογλυφίδα συγκριτικά με το πλάσμα μπροστά μου. Το ένα από τα πόδια μου είναι ήδη μέσα στον γκαράζ, αλλά δεν θα ήταν μια καθαρή διαφυγή. Δεν θα το επέτρεπε ποτέ αυτό. Ο φόβος τώρα έχει ριζώσει τα πόδια μου. Έχει ποτίσει τις αρθρώσεις μου. Οι σκέψεις μου σταμάτησαν. Την επόμενη κιόλα στιγμή πίεσα τον εαυτό μου να κινηθεί. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Τραβάω την πόρτα, με τις οπλές να πλησιάζουν όλο και περισσότερο. Έβγαλε ένα οξύ και διαπεραστικό κρόξιμο.
Χώνομαι στον καράζ, ενώ νιώθω την τερατώδη καυτή του ανάσα στο πίσω μέρος του λαιμού μου και στον ώμο μου. Προσπαθώ να κλείσω την πόρτα, αλλά τρία μεγάλα φιαλτικά νύχια με το τραχύ δέρμα τους βρίσκουν τον δρόμο τους μέσα από το κενό. Αρπάζουν το λεπτό ξύλο της πόρτας, κρατώντας τη ανοιχτή. Κουνιέται από την άλλη πλευρά, τραβώντας τιμωμένα το ξύλο. Κρατάω αντίσταση με κάθε μου νεύρο και τέντονο να καίγεται στο χέρι μου. Χώνω τον μπρελόκ στο στόμα μου, ενώ πασχίζω να κρατήσω με το άλλο μου χέρι το μαχαίρι. Το πλάσμα γαυγίζει τσιριχτά από την άλλη πλευρά. Η βρωμερή του ανάσα φτάνει στο πρόσωπό μου. Είναι δυνατό. Και καθώς η πίεση από τη λαβή του αυξάνεται, γνωρίζω την νικάρα. Με μια γρήγορη κίνηση, χώνω το μαχαίρι βαθιά στις μεμβράνες των νυχιών του. Με ένα τρομερό ήχο, σαν το λεπτό μιας γάτας που πεθαίνει, καρίζει από την άλλη πλευρά της πόρτας. Σκούρο κόκκινο αίμα κυλά στο ατσάλι και καταλήγει να στάζει σαν κόκκινα δάκρυα. Μαζεύει τα νύχια του, παίρνοντας το χερούλι μαζί τους, και η πόρτα κλείνει επιτέλους. Σκαρφαλώνω στο αμάξιμα πρόθυμη να πάρω στη και μία ανάσα πριν βάλω τα κλειδιά στη μίζα. Η μηχανή πήρε μπροστά και όλα τα σύμβολα στο καντράν ανάψαν κόκκινα και πράσινα. Βάζω με φόρα την όπισθεν και παραλίγο να χώσω το προπαγκά στην πόρτα του γκαράζ. Ευτυχώς συγκρατήθηκα και πάτησα το κουμπί για να ανοίξει αυτόματη πόρτα του. Ανοίξει με τον τσιριχτό ήχο του ρολού και των μεντεσέδων. Πριν καν ανοίξει την τελείως μεταλλική πόρτα, βγαίνω στο δρόμο. Τα χέρια μου τρέμουν ακόμα. Αλλάζω στιγμιαία ταχύτητα και πατάω τον γκάζι όσο πάει. Το αυτοκίνητο τρέχει στο δρόμο, αυξάνοντας ταχύτητα όλο και περισσότερο, μέχρι που το σπίτι και ο δρόμος μου έχουν χαθεί από τα μάτια μου εντελώς. Κοιτάω από τον πλαϊνό καθρέφτη. Ένα μέρος μου περιμένει να το δει εκεί, να στέκεται ψηλό και έτοιμο να ορμήσει, κάτω από κάποια λάμπα του δρόμου. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Τα κατάφερα. Ξέφυγα. Γυρνάω τα κατακόκκινα μάτια μου μπροστά μου. Ένα τράνταγμα του αέρα με πετάει εκτός πορείας. Δεν με νοιάζει που πάω, δεν έχει σημασία. Το μόνο που έχει σημασία τώρα είναι να φύγω όσο πιο μακριά γίνεται. Ένα αχνό γέλιο βγαίνει τρεμάμενο από τα χείλη μου. Ίσως από χαρά, ίσως από λίγη παράνοια. Κόβω λίγο ταχύτητα, επιτρέποντας λίγη ηρεμία να ξεπροβάλλει μέσα σε όλο αυτόν τον πανικό. Ο αέρας ακόμα ουρλιάζει και παρασύρει το αυτοκίνητό μου, αλλά καθώς ηρεμεί, ένας διαφορετικός ήχος ακούγεται πίσω του. Δεν μπορώ να προσδιορίσω τι είναι. Κοιτάζω ξανά από τους πλαϊνούς καθρέφτες. Είδα κάτι. Ένας γδούπος ακούγεται στην οροφή. Όχι, όχι, όχι! Παίρνω μια βαθιά ανάσα και πατάω τον γκάζι.